Μα εντελώς τη μοίρα τους. Δεν περίμεναν ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο φαινόμενο. Ήταν σπάνιο. Ήταν, για τέτοιο φαινόμενο η πολιτεία και το κράτος ήταν ανέτοιμο. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεπεράσουμε εμείς ποτέ. Με τίποτα. Γιατί έγινε για το τίποτα. Μπορούσαν αυτά να είχαν αποφευχτεί. Δεν είχε πάρθει κανένα μέτρο. Βεβαίως η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο από πλευράς αεροπορικών μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στόλο, μεγαλύτερο στόλο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας δαπανά το 95% των οικονομικών εξόδων και πόρων από τους Έλληνες φορολογούμενους στην καταστολή, δηλαδή στα καμένα, και 5% μόνο στην πρόληψη, τη φύλαξη. Αυτό το καθεστώς πρέπει αυτόματα να αλλάξει. Το σίγουρο είναι, και από αυτό πρέπει να ξεκινήσει κανένας, ότι 2 χρόνια μετά το 2007, που μας πόνεσε όλους, αλλά και πολλά χρόνια από πολλές άλλες καταστροφές, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σχεδόν σε κανένα από τα χαρακτηριστικά της. Θα αναρωτηθεί κανείς αν πρέπει να αποδώσουμε πολιτική ευθύνη στους σημερινούς μας πολιτικούς. Ναι, μπορούμε να δώσουμε πολιτική ευθύνη, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πολιτικοί μας αποτελούν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο, κάθε τετραετία, κάθε φάση προεκλογική, να αλλάζουμε τα πράγματα για να βολεύουν ψηφοφόρους και τη δική μας δημοτικότητα. Αν όμως οι απαιτήσεις της κοινωνίας υποχρεώσουν τους πολιτικούς να ενδιαφερθούν για περιβάλλον, αν δείξουν ενδιαφέρον, θα ενδιαφερθεί και η πολιτική για το περιβάλλον.